Γεια σας παιδιά, Βαγγέλης Μινάς εδώ από Unboxing Lab και στο σημερινό βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε εγκατάσταση το Windows 10 από φλασάκι. Πρόκειται για μια πολύ απλή διαδικασία αλλά ακόμα και κάποιος χρήστης ο οποίος είναι σχετικός και έχει κάποια εμπειρία με τους υπολογιστέ. αν δεν έχει κάνει format ή δεν έχει ασχοληθεί τα τελευταία χρόνια προφανώς και θα χρειαστεί να το ψάξει. Είναι πάρα πολύ απλό βασικά και τα τρία Πράγματα τα οποία θα χρειαστείτε είναι καταρχήν έναν υπολογιστή με ίντερνετ για να μπορέσετε να κατεβάσετε το Windows Media Creation Tool. Ένα φλασάκι το οποίο θα έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 8 GB όπως μας λέει η Microsoft και φυσικά μια άδεια για Windows 10. Και σε αυτό το σημείο να σας πω ότι χορηγός του συγκεκριμένου βίντεο είναι η σελίδα Busy Future. Εκεί πέρα μπορείτε να βρείτε άδειε χρήση για Windows 10, Office και διάφορα αντιβάρου σε πολύ καλές τιμές. Και με τον αποκλειστικό εκπτωτικό κωδικό που θα σας δώσω θα έχετε μια Επιπλέον έκπτωση 20%. Παραδείγματο χάρη, τα Windows 10 Pro βγαίνουν γύρω στα 13 ευρώ, ενώ τα Home γύρω στα 11 ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι τιμέ είναι αρκετά καλέ. Αυτά όμω θα τα δούμε λίγο αργότερα, όπου θα σα δείξω την διαδικασία αγορά και ενεργοποίηση των Windows. Α ξεκινήσουμε όμω. Για αρχή λοιπόν θα πρέπει να πάτε σε αυτήν εδώ την διεύθυνση. Φυσικά θα την βρείτε και στην περιγραφή του βίντεο και θα κατεβάσετε το Windows 10 Media Creation Tool. Αυτό που θα κάνουμε λοιπόν είναι να πάμε σε αυτήν τη σελίδα που σας έδωσα. Πατάμε άμεση λήψη εργαλείου. Αποθήκευση φυσικά. Και αφού ολοκληρωθεί το τρέχουμε. Πατάμε φυσικά αποδοχή σε αυτό το σημείο δεν επιλέγουμε το άμεση αναβάθμιση του υπολογιστή, αλλά δημιουργία μέσων εγκατάστασης μονάδα flash USB, DVD ή αρχείο ISO. Επόμενο. Εδώ πέρα αυτόματα αναγνωρίζει το σύστημα στο οποίο δημιουργούμε το tool, το οποίο φυσικά μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που θέλουμε εμεί. Οπότε μπορούμε να επιλέξουμε είτε διαφορετική γλώσσα ή διαφορετική έκδοση των windows και αρχιτεκτονική το προτινόμενο είναι να τα αφήσουμε default αν το κατεβάζουμε από το δικό μας υπολογιστή. Μονάδα USB ή ISO, φυσικά μονάδα USB. Και αυτό που μας λέει εδώ πέρα είναι καταρχήν ότι δεν έχουμε τοποθετήσει ένα φλασάκι στον υπολογιστή μας και φυσικά ότι θα διαγραφούν όλα τα υπάρχοντα αρχεία, οπότε σίγουρα αν τα χρειάζεται θα πρέπει να έχετε κάνει πρώτα ένα backup. Τοποθετούμε το USB, κάνουμε ανανέωση της λίστας και όπως βλέπουμε το βρήκε. Επόμενο και γίνεται η λήψη των Windows 10. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι το χρονικό διάστημα το οποίο απαιτείται εξαρτάται τόσο από την ταχύτητα της γραμμής μας όσο και από το αν το φλασάκι είναι USB 2 ή USB 3 που το 3 φυσικά είναι πιο γρήγορο. Όσο καλύτερη ταχύτητα σύνδεσης έχουμε και όσο πιο γρήγορο φλασάκι σαφώς και αυτός ο χρόνος λήψης των Windows θα είναι μικρότερος. Θα υπολογίζεται γύρω στα 10 με 15 λεπτά. Αφού λοιπόν τελείωσε η διαδικασία, θα πάρουμε το φλαστάκι και θα το τοποθετήσουμε στο PC στο οποίο θέλουμε να κάνουμε εγκατάσταση των Windows 10. Τώρα σε αυτό το σημείο να σας πω ότι αν κάνετε την εγκατάσταση σε ένα ολοκέντρο PC στο οποίο δεν έχετε τοποθετήσει κάποιον άλλον δίσκο, κάποιον σκληρό ή SSD ο οποίος έχει ήδη Windows 10 απάνω, δεν θα χρειαστεί να κάνετε απολύτως τίποτα θα πατήσετε το Power Button και θα ξεκινήσει η διαδικασία της εγκατάστασης των Windows 10. Αν όμως... Θέλετε να κάνετε εγκατάσταση το Windows 10 σε ένα, σε ένα PC το οποίο διαθέτει τον σκληρό η SSD ο οποίο έχει ήδη Windows 10 απάνω, θα πρέπει να ακολουθήσουμε λίγο μια διαφορετική διαδικασία που καλό θα είναι να δώσετε ε, λίγο προσοχή μήπως και μπερδευτείτε. Τα πρώτα δευτερόλεπτα που θα πατήσουμε το Power Button του PC μας, οι περισσότερες μητρικές έχουν αυτό που ονομάζουμε Boot मενού. Έχουμε πρόσβαση σε αυτό με διαφορετικά hotkeys που ε, αλλάζουν αναλόγω από κατασκευαστή σε κατασκευαστή και από το αν πρόκειται για desktop ή για κάποιο laptop ή notebook. Οπότε, αναλόγω τη μητρική διαθέτετε εσεί, θα πρέπει να googlάρετε το όνομα τη μητρική. Συν Boot Menu hotkeys ή να τρέξετε στο εγχειρίδιο χρήση τη μητρική σα ή του laptop ή να μπείτε στη σε σελίδα που θα σα δώσω εγώ που έχει τι περισσότερε εταιρείε μητρικέ και του συνδυασμού πλήκτων ή τα πλήκτρα που χρειάζεται να πιέσετε ή στη τελική 4-5 διαφορετικά πλήκτρα είναι συνείδηση είναι F8, F9, F10. Θα τα δοκιμάσετε ένα-ένα και κάποιο από αυτά θα δουλέψει. Αφού λοιπόν μπούμε στο Boot Menu, εκεί πέρα θα δούμε μια λίστα με του σκληρού μα δίσκου και με το φλασάκι μα. Κατά πάσα πιθανότητα θα δείτε δύο καταχωρήσει στο φλασάκι, είστε επιλέξετε αυτή που γράφει UEFI, καθώ είναι η πιο καινούργια και εξελιγμένη μέθοδο για να κάνετε εκκίνηση από το φλασάκι. Στην περίπτωση όμω που η μητρική σα δεν υποστηρίζει το boot menu, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να μπούμε μέσα στο BIOS και να αλλάξουμε την σειρά κατά την οποία γίνεται η εκκίνηση του υπολογιστή μας. Έτσι λοιπόν θα πατήσουμε το DELL ή το F2, τα πιο συνηθισμένα πλήκτρα. Συνήθως όταν γίνεται η κίνηση του υπολογιστή στα πρώτα δευτερόλεπτα μας γράφει πιο πλήκτρο να πιέσουμε. Απλά κρατάει ένα-δύο δευτερόλεπτα, οπότε πρέπει να δώσετε λίγο σημασία για να προλάβετε να δείτε ποιο πλήκτρο πρέπει να πατήσετε. Αφού λοιπόν μπούμε στο BIOS, το οποίο διαφέρει αναλόγως τον κατασκευαστή και την χρονολογία της μητρική. Θα δείτε ένα μενού το οποίο θα γράφει είτε boot, είτε hard drive, είτε priorities και εκεί πέρα πάλι θα δείτε μία λίστα με όλου αλλά και το φλασάκι. Και εσεί θα τοποθετήσετε στην αρχή τη λίστα το φλασάκι μα πάλι την επιλογή UEFI. ή διαφορετικά, αν έχει priority 1, 2, 3 σε διάφορα μενού θα μπείτε στο priority 1 και εκεί πέρα αντί για τον σκληρό, που λογικά θα είναι η πρώτη επιλογή, θα επιλέξετε το φλασάκι σας Θα κάνετε με το F10 save and exit και αφού γίνει η υπολογιστή θα ξεκινήσει η διαδικασία εγκατάστασης από το φλασάκι. Σε αυτό το σημείο αν έχουμε κάποιο κλειδί των Windows μπορούμε να το δηλώσουμε τώρα ή διαφορετικά να το δηλώσουμε αργότερα κάτι το οποίο θα κάνω και εγώ και θα σας δείξω την διαδικασία. Στο επόμενο βήμα θα επιλέξουμε την έκδοση των Windows 10 την οποία θέλουμε να κάνουμε εγκατάσταση. Πατάμε επόμενο. Αποδεχόμαστε φυσικά τους όρους άδεια χρήσης. Αν θέλουμε να κάνουμε καθαρή εγκατάσταση των Windows και να μην κρατήσουμε τα αρχαία που υπάρχουν ήδη στον υπολογιστή μα, φυσικά θα επιλέξουμε προσαρμοσμένη εγκατάσταση και όχι αναβάθμιση. Και στο επόμενο βήμα θα επιλέξουμε τον σκληρό δίσκο στον οποίο θέλουμε να γίνει η εγκατάσταση των Windows. Από και πέρα τα βήματα είναι γνωστά, δεν χρειάζεται να ακολουθείτε τις οδηγίες, είναι πάρα πολύ απλό και δεν χρειάζεται να αναλωθούμε σε αυτό στο βίντεο. Πάμε λοιπόν να δούμε την διαδικασία ενεργοποίηση των Windows 10 αφού αγοράσουμε μια γνήσια άδεια από την σελίδα Busy Future. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχουμε πολλές επιλογές και προσφορές όσον αφορά το software, Windows, Antivirus, Office, πολλές οι επιλογές. Οι καλύτερες προσφορές όμως κατά την γνώμη μου είναι η άδεια για τα Windows 10 Pro η οποία με τον εκπτωτικό κωδικό τον οποίο θα σας δώσω εγώ βγαίνει στα 13,7 ευρώ η άδεια για δύο Windows 10 Pro για δύο PC η οποία βγαίνει με την έκπτωση την δική μου στα 20,5 ευρώ η άδεια για τα Windows 10 Home η οποία πάλι με τον εκπτωτικό μου κωδικό βγαίνει στα 11,8 ευρώ και τέλος καλούτσικη προσφορά θεωρώ ότι είναι και η άδεια για το Office 2019, η οποία με την έκπτωσή μου βγαίνει στα 38,5 ευρώ. Πάμε όμως να σας δείξω την διαδικασία της αγοράς. Εδώ πέρα γράφουμε τον κωδικό LAB20. Με αυτόν τον κωδικό θα πάρετε 20%. Βλέπετε εδώ πέρα ότι η τιμή έπεσε στα 13,74 ευρώ και πατάμε Submit Order. Διαλέγετε όποια μέθοδο θέλετε εσείς και προχωράτε κανονικά στην πληρωμή μέσω PayPal. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι ολοκληρώθηκε η πληρωμή μου. Αυτό είναι ο αριθμό παραγγελία. Τελικά δεν πέρασαν ούτε 2 λεπτά. Έλαβα ένα email από την εταιρεία που μου λέει ότι μπορώ να συνδεθώ ξανά στο λογαριασμό μου. Να πατήσω εδώ πέρα για να δω το κλειδί των Windows. Όπω βλέπετε κι εσεί, έχει παραδοθεί. Και εδώ πέρα βλέπουμε το κλειδί μας. Πάμε λοιπόν να ενεργοποιήσουμε τα Windows μα. Θα το δοκιμάσω σε ένα διαφορετικό PC στο οποίο δεν έχω ενεργοποιήσει ακόμα τα Windows 10. Πάρα πολύ ωραία. Δοκιμάσαμε να βάλουμε και τον κωδικό για τα Windows 10, και όπω βλέπετε και εσεί, λειτουργεί κανονικότατα. Πάρα πολύ ωραία. Ε, να σα πω παιδιά, από την ίδια σελίδα, κάπω έτσι έγινε το deal. Δηλαδή, ε, δεν έχουν μόνο software, πουλάνε διάφορα προϊόντα. Το θέμα ποιο είναι όμω, Το θέμα είναι ότι δεν μπορώ να πω ότι οι τιμέ του είναι και ιδιαίτερα ε, καλέ. Αντίστοιχε με τα υπόλοιπα, είναι ζωμάγαζε γιατί υποθέτω ότι είναι κάτι αντίστοιχο. Και η συγκεκριμένη σελίδα Το πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα είναι το οποίο του το τόνισα καιρό ότι δεν έχουν κάποια ασφαλή μέθοδο αποστολή. Όσοι φίλοι όμω ε, βλέπουν το βίντεο από το εξωτερικό και ξέρουν ότι υπάρχουν, αν δεν έχουν αντίστοιχα προβλήματα με εμά τότε μπορούν να προχωρήσουν σε κάποια αγορά. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο για το πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα bootable USB και να εγκαταστήσετε τα Windows 10, μια πολύ απλή και γρήγορη διαδικασία. Η μόνη δυσκολία που θα μπορούσε να συναντήσει κάποιο είναι το πώ θα αποκτήσει πρόσβαση στο boot menu, να βρει το, τα συγκεκριμένα hotkeys για την δική του motherboard και το δικό του σύστημα ή στο πώ να μπει μέσα στο BIOS και να αλλάξει τη σειρά με την οποία γίνεται η εκκίνηση του υπολογιστή μας. Ελπίζω λοιπόν να σας βοήθησα με αυτό το βίντεο, να το βρήκατε χρήσιμο. Καλό θα είναι βέβαια να ρίξετε και μία κοινοποίηση, καθώς έχω παρατηρήσει ότι τον τελευταίο χρόνο το YouTube δεν ενημερώνει τους συνδρομητές για τα νέα βίντεο, ακόμα και το καμπανάκι να έχετε ενεργοποιημένο. Και φυσικά να σας υπενθυμίσω για άλλη μία φορά ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για το κανάλι και τη δουλειά μου όσοι από εσάς θέλουν να το στηρίξετε να κάνετε τις αγορές σας μέσα από τα link που θα βρείτε στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Εκεί πέρα θα βρείτε και μια λίστα από συνεργαζόμενα καταστήματα και δεν στοιχίζει απολύτω τίποτα σε εσά. Αντιθέτω, βοηθάτε και στηρίζετε πάρα πολύ το κανάλι και τη δουλειά μου. Και επίση, αν θέλετε να ενημερώνεστε άμεσα για κάθε νέα προσφορά και κουπόνι, καλό θα να κάνετε και μια εγγραφή στο κανάλι μα στο Telegram. Το Telegram δεν είναι τίποτα άλλο από μια εφαρμογή την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από το Play Store και εκεί πέρα κάθε φορά που θα ανεβάζουμε κάποια προσφορά θα σας έρχεται ειδοποίηση επίσης υπάρχει και δυνατότητα για αναζήτηση παραδείγματος χάρη αν τσεκάρω εδώ πέρα ποκο, χιτρία και πατήσω αναζήτηση θα δείτε τα αποτελέσματά μας και όσοι τυχεροί μας ε, ακολουθείτε στο Telegram κάποιοι από εσάς προλάβατε να πάρετε το Poco X3, ε, την έκδοση 6.64, στα 155 ευρώ με πόντους. Διαφορετικά έβγαινε στα 168,84 και τα πρώτα 250 τεμάχια, τα οποία, όπως είναι αναμενόμενο, εξατλήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε να το έχετε και αυτό υπόψη σας, αν σας ενδιαφέρουν οι αγορές από την ε, Κίνα και φυσικά μπορείτε να κάνετε εγγραφή και στο στη σελίδα μας στο facebook όπου εκεί πέρα θα ανεβάσουμε τις καλύτερες προσφορές όχι όλες όπως κάνουμε στο Telegram και ειδικά στο εξελάκι που και εκεί πέρα έχετε δυνατότητα να και υπάρχουν καθημερινά όλες οι προσφορές των καταστημάτων από την Κίνα. Αυτά λοιπόν και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Και φυσικά αν σας άρεσε το βίντεο μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κλικ στο καμπανάκι των ειδοποιήσεων και μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο.